Κύριε Μηταλίδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Πάμε, πάμε να δούμε. Λοιπόν, τι έχει συμβεί εδώ ακριβώς, λοιπόν τώρα? Δεν το πέρασε επικεντρωμένη προφανώς. Ήταν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Η οποία και εγκρίθηκε. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική πρόταση. Θυμάμαι εκείνο πρόταση. Το βράδυ της συνεδρίας, κύριε Μηταλίδη, και το είπα κανένα δύο φορές. Επιμείνατε πάρα πολύ και λέγατε ότι δεν ακούω προτάσεις από την αντιπολίτευση. Κάθε αρχηγός που μιλούσε. Και συγκεκριμένο, διάβασα μάλιστα και συγκεκριμένο άρθρο για τον τρόπο με Μπράβο. Τον οποίο. Το ξέρατε από τότε, κύριε Μηταλίδη, αυτό που ρωτάω είναι: το ξέρατε από τότε ότι ακόμη και αν περάσει το όχι, η απόφαση των αυξήσεων θα περάσει? Ήταν σχεδόν σίγουρο αυτό. Να σας πω την αλήθεια. Γιατί δεν υπόθηκε εκείνο το βράδυ πεντακάθαρα? Γιατί περιμέναμε απάντηση από το Υπουργείο, ναι, όπως και μας δόθηκε τις επόμενες μέρες. Γιατί αντίστοιχα προβλήματα δεν αντιμετώπιζε μόνο ο Δήμος Καστοριάς, αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί Δήμοι και περιφέρειες. Που έχουν αυτό το πρόβλημα, να μην έχουν δηλαδή την πλειοψηφία. Τη απλή αναλογική, ναι, ότι η Δημοτική Αρχή ή η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Μάλιστα. Οπότε για το λόγο αυτό επιμείναμε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Και μάλιστα όχι απλά δεν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Δεν αρκούσε να έρθει κάποιος στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πει: εγώ καταθέτω μία πρόταση, δεν μου αρέσει το 40%, που δεν είναι 40%, αλλά για ευκολία ας πούμε ότι ήταν 40%, θέλω μία αύξηση 20%. Η πρόταση αυτή πρέπει να συνοδευόταν και με αντίστοιχη εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, της Οικονομικής Υπηρεσίας, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε. Για όλες αυτές τις διαδικασίες, βέβαια, όλες οι παρατάξεις είχαν το περιθώριο 12 ημερών, ναι, γιατί η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από την πρόσκληση στην Οικονομική Επιτροπή, που ήταν 5 μέρες πριν. Μετά από 2 μέρες έγινε και η πρόσκληση στο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλες 5 μέρες. Άρα είχαν σύνολο 12 μέρες όλες οι παρατάξεις, αν θέλανε να καταθέσουν σωστή, εντάξει, εναλλακτική πρόταση. Κατέθεσαν κάποια πράγματα, έστειλαν εδώ και κάποιες. Και ακόμα και εκ των υστέρων οι προτάσεις. Καταρχήν να πούμε πρώτον ότι εκ των υστέρων αποδείχθηκε η αναγκαιότητα να υπάρξουν τέλη, γιατί δεν το αμφισβήτησε καμία παράταξη παρά το τι υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όλοι ήρθανε και προτείνανε αυξήσεις. Άρα δεχόμαστε όλοι ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα στο Δήμο και δυστυχώς ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί είναι η αύξηση των τελών. Αλλά ακόμα και αυτές τις προτάσεις. Για το οποίο μόνο μια ένσταση έχω, κύριε Μηταλίδη. Όλες οι παρατάξεις έπρεπε να πείτε καθαρά πριν τις εκλογές ότι υπάρχουν τα δυσθεώρατα χρέη και θα αυξήσουμε τα τέλη όταν θα έρθουμε στην εξουσία. Δεν το είπε καμία παράταξη. Τέλη, ότι υπήρχαν δυσθεώρατα χρέη, το ξέραμε, νομίζω ήταν γνωστό. Επειδή ακριβώς το ξέραμε, έπρεπε να υποθεί και πριν τις εκλογές. Κρυφό. Ναι, ναι. Και αν θέλουμε ακριβώς πραγματικά να είμαστε συνεπείς απέναντι στους δημότες. Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς απέναντι στους δημότες και να μην διαιωνίζουμε μία λανθάνουσα κατάσταση, πρέπει να πάρουμε ένα προσωρινό δύσκολο μέτρο. Ο κύριος Τσανούσας μας είπε πριν λίγο καιρό, ο κύριος Τσανούσας μας είχε πει ότι αν δούμε ότι τα πράγματα βελτιώνονται από το 20 και μετά, μπορούμε με νέα απόφαση να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Άφησε δηλαδή ένα παράδειγμα για μειώσεις. Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι επειδή τα έσοδα από τα τέλη είναι ανταποδοτικά, ναι, και δεν είναι φόροι, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βγάζει ο Δήμος κέρδος. Άρα αν εμφανιστεί κέρδος, δηλαδή τα έσοδα τα οποία εκφράζει ο Δήμος είναι ουσιαστικά περισσότερα, είναι υποχρεωτικό την επόμενη στιγμή να γίνει κατευθείαν μείωση. Μάλιστα. Δεν μπορείς να τα αξιοποιήσεις σε κάτι άλλο. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Υπάρχει ήδη δέσμευση από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα συνδεθούν η ΑΔΕ, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών, αυτά που έχουμε δηλωμένα όλοι στο Ε9, με αυτά που έχουμε δηλωμένα στη ΔΕΗ. Μάλιστα. Γιατί τα τέλη τα δημοτικά έρχονται με βάση το τι ακριβώς έχουμε δηλωμένο στη ΔΕΗ. Και αυτά δεν συμπίπτουν πολλές φορές. Ως επιτοπλίστων είναι κοινό μυστικό επίσης ότι στη ΔΕΗ οι περισσότεροι έχουμε δηλωμένα μικρότερα τετραγωνικά. Μπράβο, για να πληρώνουμε μικρότερα τέλη. Άρα με το που θα γίνει, με το που θα γίνει εξορθολογισμός και θα γίνει πραγματική εικόνα, πάλι θα είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μια αύξηση των εσόδων, άρα είναι δεδομένο πως του χρόνου τέτοια εποχή θα μιλάμε για μείωση τελών. Μάλιστα. Οπότε αυτή η απόφαση τώρα, όπως νομιμοποιήθηκε και με την σφραγίδα της αποκεντρωμένης, κύριε Μηταλίδη, αυτή η αύξηση λοιπόν έρχεται στο κάθε σπίτι του Δήμου Καστοριάς από το 2020. Από το 2020. Περίπου για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, ευρώ, είναι ένα εξιντάρι παραπάνω για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων. Περίπου ένα εξιντάρι περίπου το χρόνο
παραπάνω από αυτά που πληρώνουμε τώρα, περίπου 60 ευρώ. Είναι τον περίπου χρόνο. 5 ευρώ το μήνα. 5 ευρώ το μήνα για ένα μέσο σπίτι 100 τετραγωνικών. Αυτή θα είναι η αύξηση λοιπόν που θα πληρωθεί όχι το 2020. Μόνο για το σπίτι, το ίδιο ισχύει και για τους επαγγελματικούς χώρους, ότι και στους επαγγελματικούς χώρους η αύξηση είναι αυτή. Και ο λόγος για τον οποίο οδηγηθήκαμε σε μια διαφοροποίηση της πρότασης από την εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας ήταν ακριβώς να μην υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση στους επαγγελματικούς χώρους. Τώρα, βλέπω εδώ έρχονται μηνύματα μάλλον για την προοπτική μειώσεων στο μέλλον, αν υπάρχει κέρδος που είπαμε. Μάλλον λέει ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Άμα γίνει αύξηση, δεν είναι θέμα. Δεν ξέρω, μακάρι. Δεν έχουμε την επιλογή. Όπως είπαμε, πάρθηκε μια απόφαση η οποία θεωρητικά ήταν 19-21, άρα με τη λογική όλων των αποφάσεων δεν έπρεπε να περάσει συγκεκριμένη απόφαση αύξηση των τελών, αλλά ο νόμος είναι πάνω όλων. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τα τέλη. Αν υπάρξει έσοδο μεγαλύτερο από το έξοδο, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο που λέει κατευθείαν μείωση των τελών. Δηλαδή γίνεται αυτόματα η μείωση. Δεν έχουμε, θα πούμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχουμε τη δυνατότητα ή την ευχέρεια να πούμε θα οδηγηθούμε αργότερα σε μείωση. Μακάρι. Πάντως, έτσι όπως λειτουργεί και με βάση την αναλογική και όπως είπαμε, πώς ήρθε μια απόφαση που το Δημοτικό Συμβούλιο είπε όχι, αλλά οι αυξήσεις θα έρθουν τελικά, είναι μια. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είπε όχι. Ναι. Ξαναλέω, ο νόμος ήταν πολύ συγκεκριμένος. Εντάξει, ψηφίζονται οι εναλλακτικές προτάσεις. Μπράβο, δεν υπήρχαν εναλλακτικές προτάσεις. Ακριβώς. Εντάξει, το λέμε σχηματικά για να καταλαβαίνομαστε. Για να μην μπλέξουμε. Σας λύνει τα χέρια και για επόμενα δύσκολα πράγματα. Και επειδή ακριβώς πριν αναρτηθεί η απόφαση στη διάβγεια, εγώ προσωπικά κάλεσα τους επικεφαλείς των παρατάξεων και τους ενημέρωσα αναλυτικά το τι γίνεται και το τι θα γίνει με την απόφαση των τελών. Το ίδιο ακριβώς τους είπα ότι ισχύει και για το τεχνικό πρόγραμμα και για τον προϋπολογισμό, όπου δεν μπορούν πάλι να επικαλεστούν άγνοια, έτσι κι αλλιώς άγνοια νόμου δεν υπάρχει, δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοια ότι δεν ξέραν ότι έπρεπε και στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα, αν δεν τους αρέσει η απόφαση της Δημοτικής, η εισήγηση μάλλον της Δημοτικής Αρχής, θα πρέπει να καταθέσουν δικιά τους ολοκληρωμένη πρόταση. Το τονίζω τη λέξη ολοκληρωμένη πρόταση. Αυτό λοιπόν, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ισχύει το ίδιο. Ισχύει ότι μιλάμε μόνο για θετικές ψήφους. Για οποιαδήποτε λοιπόν. Εδώ για με αυτό τρία σημαντικά θέματα. Όχι για όλα τα θέματα. Ναι, για τα σοβαρά λοιπόν θέματα. Για αυτά τα θέματα πρέπει να υπάρχει επίσης σοβαρή και τεκμηριωμένη πρόταση από την αντιπολίτευση για να προχωράμε διάφορες καταστάσεις εδώ, αντίστοιχες. Για δηλαδή τα τρία θέματα, τα τέλη, τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση. Δηλαδή, παράδειγμα, σε άλλα θέματα, θα περνάει το όχι, ας πούμε, αν είναι. Ναι, ναι, προφανώς. Θα περνάει το όχι. Μόνο σε αυτά τα τρία, προϋπολογισμός, τεχνικό πρόγραμμα και τέλη. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Αυτή ήταν μια διευκρίνηση που έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουμε για να δούμε και στην πορεία. Και έχει γίνει και σας λέω και στους ίδιους τους επικεφαλείς. Ωραία. Και έχει γίνει αναλυτικά η παρουσίαση του τι σημαίνει. Ωραία. Και το τι θα γίνει, γιατί αυτά και ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα το αμέσως επόμενο διάστημα θα έρθουν προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Μεταλλίδη, πριν κλείσουμε, προχθές ήταν εσείς ως εκπρόσωπος, φαντάζομαι, του Δήμου Καστοριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το Αέριο. Από πλευρά του Νομού Καστοριάς, ως δήμαρχος ήταν εκεί ο κύριος Χεπαψόγλου, θα είναι σε λίγο μαζί μας. Θέλετε να μας πείτε τι συμπέρασμα βγάλατε? Το συμπέρασμα το οποίο βγήκε από μια πολύ ωραία. Α, και να μας λύσετε λίγο την απορία. Γιατί δεν ήταν και ο δήμαρχος Καστοριάς εκεί? Γιατί το ρωτάνε πάρα πολύ. Ο Δήμος Καστοριάς εκπροσωπήθηκε. Επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό λέω. Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και αλλά και θέματα τα οποία τρέχουν στην ίδια την πόλη μας καθημερινά είναι επίσης πολύ σοβαρά και δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι 40 κομμάτια, είναι να είναι σίγουρο 40 αυτό. Μέρη ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν υπήρχαν άλλες υποχρεώσεις. Από τη στιγμή που υπήρχε η δυνατότητα να εκπροσωπηθεί ο Δήμος και πήγα εγώ να εκπροσωπήσω το Δήμο, δεν κρίναμε ότι δεν υπήρχε ανάγκη να είναι και ο Δήμαρχος. Αν δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να μπορούσε να πάει, είναι δεδομένο πως θα έφερε τις υπόλοιπες δουλειές τις οποίες είχε ο Δήμαρχος και θα ήταν εκεί. Πάμε τώρα. Στο διατάφτα. Συμπέρασμα. Το 23 θα έχουμε αέριο μας, λέει, τα νεότερα. Αυτό είναι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο βγήκε σαν συμπέρασμα είναι ότι το αργότερο, το 20, τέλη του 23, εγώ θα είναι καίω αέριο εδώ πέρα. Το πιο πιθανό να έχουμε το αέριο. Το πιστεύετε, κύριε Μεταλλίδη? Ναι. Έχει αξία, πείτε μας. Ναι, γιατί
την χάνει να γνωρίζω, να έχω και μια σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο ναι. της ΔΕΔΑ τον και κύριο να ξέρω Τσάκα. Από μέσα ότι είναι τον κύριο Τσάκα, ο οποίος πραγματικά κάνει ό,τι μπορεί για να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερο το δίκτυο της ΔΕΔΑ στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν, και να θέλετε, αυτή να πούμε, η συζήτηση... Και να πούμε και κάτι, ακόμα το οποίο είναι σημαντικό, γιατί ξαφνικά δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε ένα φίλο ή ξαφνικά κάποιος μας αγάπησε. Ναι. Ειδικά για την περιοχή Καστοριάς Κοζάνης, ναι. κόστος ωφέλειας για τη ΔΕΔΑ ή για οποιοδήποτε άλλο προμηθευτή φυσικού αερίου είναι τεράστιο. Τα έσοδα τα οποία υπολογίζουν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μακάρι. Άρα και οι ίδιοι το θέλουν πολύ περισσότερο από ό,τι ίσως το θέλουμε. Μα θα καίμε, κύριε Μεταλλίδη, δεν θα δεστιευόμαστε εδώ πέρα. Εδώ καίμε πετρέλαιο, δεν καίμε αέριο ακριβώς, μετά. Μισή ακριβώς, τιμή. Ακριβώς, και αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα. Και μάλιστα υπόθηκε και στο Δημοτικό, στο Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές ότι η ΔΕΔΑ θα ξεκινήσει παράλληλα με τον ΔΕΣΦΑ τις εργασίες, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Ναι. Ακριβώς για το λόγο για να γίνει το δυνατόν συντομότερο. Όλο το έργο. Γιατί διαφορετικά έπρεπε πρώτα να βγάλει ο ΔΕΣΦΑ την αναμονή. Ναι. Άρα μιλάμε για τέλη του 23. Οπότε μετά να ξεκινούσαμε εμείς να ξεκινήσουμε η ΔΕΔΑ να κάνει τα δίκτυα. Ναι, άρα ναι, ναι. θα πηγαίναμε χρόνια μετά. Ξεκινώντας παράλληλα τις εργασίες, θεωρώ εφικτό το στόχο του 23. Τα τέλη του 23 να έχουν τα καστοριανά σπίτια και τα αργήτικα και στους μανιάκους αέριο. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Είναι σημαντικό να τελειώσει τότε. Γι' αυτό ήταν σημαντική γιατί αυτή. Αν δεν τελειώσει τότε. Ναι. Αν δεν τελειώσει τότε, δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Αν δεν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, μπορεί να πει κάποιος να ενταχθεί σε ένα άλλο πρόγραμμα, είτε δημοσίων επενδύσεων, είτε οτιδήποτε άλλο. Το θετικό είναι ότι όσο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, είναι ότι εμείς σαν τελικοί καταναλωτές ναι. είμαστε επιδοτούμενοι στη σύνδεσή μας σαν κατοικίες. Άρα δεν θα πληρώσουμε τέλη σύνδεσης, παρά μόνο το λέβητα το οποίο ο καθένας θα εγκαταστήσει στο σπίτι του. Μάλιστα. Άρα θεωρώ ότι όλοι, και το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να έχουμε κάποια στιγμή μία λίγο πιο ενιαία φωνή σε τέτοια ζητήματα. Άρα λοιπόν, κύριε Μεταλλίδη, γι' αυτό ήταν σημαντική αυτή η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κύριος Κασαπίδης μάλιστα λέει, τώρα ακούστηκε η αλήθεια. Μακάρι να βγει η αλήθεια μέχρι τέλους και να μην αποδειχθεί μια ακόμη έτσι εντυπωσιακή εξαγγελία. Αυτό που βγαίνει για να ξέρει όλος ο κόσμος που δεν μπορεί να τα παρακολουθεί όλα και με κάθε λεπτομέρεια από αυτή τη συνεδρίαση είναι ότι τέλη του 2023 τα καστοριανά σπίτια, τα σπίτια του Άργους και των Μανιάκων θα έχουν και θα καίνε αέριο. Αυτό είναι. Αυτό υπόθηκε. Αυτό διαβεβαίωσε. Δεσμεύτηκε και διαβεβαίωσαν όλοι οι υπεύθυνοι. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ. Και νομίζω ξαναλέω ότι είναι πολύ εφικτό. Κύριε Μεταλλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Για να συζητήσουμε αυτά τα δύο θέματα. Καλή σας ημέρα. Και χρόνια πολλά, θα τα ξαναπούμε μέχρι τις γιορτές. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα με υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια σας. Διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Ελπίζω με Πάνο και Παπτσόγλου, γιατί ήταν να βγούμε από τις 10.30, αλλά επανειλημμένα ραντεβού εκεί, επαναλαμβανόμενα ραντεβού. Δεν μας στέρισαν τη δυνατότητα μέχρι στιγμής, μάλλον, να έχουμε τον Δήμαρχο μέχρι αυτή την ώρα. Πάμε στο διαφημιστικό, επιστρέφουμε. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω, θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.